Παιδιά καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο έκτο επεισόδιο της σειράς Έχουμε αφήσει τα πράγματα μετά από την ήττα από τη Λούτον που είχαμε χάσει τα πέναλτι Που ήταν πολύ κρίμα, είχαμε την ευκαιρία να αποκριθούμε στην επόμενη φάση Παίζοντας μια μάδα της Premier League Δεν πειράζει, προχωράμε Τα τρία μάτς που έχουμε να παίξουμε σήμερα θα είναι πολύ δύσκολα Παίζουμε με την 8η Forest Green Και μετά παίζουμε εντό έδρα με την 1η Wimbledon Και μετά εκτός έδρας με τη 2η Notch County ή ανάποδα με την πρώτη Notch και τη δεύτερη Wimbledon. Οπότε θα έχουμε δύσκολα μάτς. Ιδανικά θα ήθελα τουλάχιστον 4 βαθμούς από αυτά τα τρία μάτς. Και ας ελπίσουμε να πάει καλά. Έχουμε τη Σέντρα Έχουμε ευκαιρία να ανοίξουμε το σκορ και θα το κάνει ο Μάντινι με ένα κρέο τελείωμα. Δεν περίμενα να μπει αυτό να πω την αλήθεια. Μετά από πολύ ωραία πάσα του Παπάζογλου, δεν είμαι σίγουρος, ο Μάντινι στην απέναντι γωνία του τερμιτοφύλακα της Forest Green. Σχεδόν στο γάμο η μπάλα. Εδώ ξανά ο Μάντνεϊ φεύγει. Ο πρώτο σκορέρ του πρωταθλήματο θα ξανασκοράρει. Θα κάνει το 0-2. Σε ένα παιχνίδι που φαίνεται πολύ πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα ότι θα είναι. Είμαστε ήδη με δύο γκολ μπροστά. Τσαούσι εδώ ανεβαίνει θα τελειώσει το... τη φάση πάρα πολύ ωραία Θα κάνει το 3-0 Και αν είδα καλά έκανε και ball roll Το οποίο σημαίνει ότι έχει πάρει upgrade στα skill μου Που είναι πάρα πολύ χρήσιμο Και ο τερματοφύλακας της Forest Green δείχνει να μην είναι τόσο καλό στους υπόλοιποι τερματοφύλακες που έχουμε αντιμετωπίσει Ξανά ο Μαντνέ ναι θα ολοκληρώσει το hat-trick πριν το ημίχρονο Και το match έχει γίνει πάρτι Να δούμε αν ο Μαντνέ ναι θα καταφέρει να, τους να τους ξανακερδίσει όλους τον αέρα Θα το ξανακάνει και θα κάνει το 0-5 με το τέταρτο του γκολ Γενικά, ανεξαρτήτως με ποια ομάδα έχω παίξει, είτε κύπελλο είτε πρωτάθλημα ο Μάντινε τους κερδίζει όλους στον αέρα Ξανά ο Μάντινε Ξανά γκολ Θα σκοράρει το πέμπτο του γκολ Πέντε γκολ σε ένα μάτς Αρκετά εύκολα Κάνει ό,τι θέλει πραγματικά Ό,τι θέλει εδώ γύρισε πάρα πολύ ωραία και με ένα εξαιρετικό τελείωμα θα σκοράρει το πέμπτο του γκολ. Πέμπτο. Φεύγει ο Ταϊτζόγλου. Μετά από πολύ ωραία πάσα του πάνω. Και θα τελειώσει τη φάση. Θα κάνει το 0-7. Ο Ταϊτζόγλου που πέρασε σαν αλλαγή θέση του Μάντνεϊ. Σαν center forward. Και σκοράρει. Μετά από πολύ ωραία πάσα του πάνω υπήρξε ένα κοινό εκεί στην άμυνα τη Forest Green. Και το match έχει πάρει διαστάσει στη εχει Έχει πάει 0-7. Εδώ θα τελειώσει και το match. Και είναι νομίζω και το πρώτο clean sheet του Goody. Στο, στο, προηγούμενο επεισόδιο είχα κάνει ένα clean sheet στο κύπελο με τον ε, Χολί. Δεν θυμάμαι ποιο τέρμα. Αυτό είναι το πρώτο μας clean sheet στο πρωτάθλημα και το πρώτο clean sheet του Goody που ελπίζω να του δώσω ψυχολογία. Η προηγούμενη μας νίκη, με 0-7 παρακαλώ, μας έφερε στην τρίτη θέση με 23 βαθμούς. Περάσαμε πάνω από τη Ρέξα, η οποία μάλλον έχασε, αν δεν κάνω λάθος. Και αν κερδίσουμε αυτό το μάτς με τη Wimbledon, πάμε σίγουρα δεύτερη και εξαρτάται τι θα κάνει και η Notch County, ίσως και πρώτη θέση. Ας ελπίσουμε εδώ πέρα να πάρουμε αποτέλεσμα, παίζουμε εντό έδρας, Έχουμε εμεί σέντρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ είμαστε εκτεθειμένοι. Παραλίγο εδώ πέρα. Ο Γκουντή μα έσωσε. Εδώ κινδυνεύουμε Και δυστυχώς Η Ρουμπλε τον κάνει το 0-1 Με ένα ωραίο τελείωμα Του Μπουγγέλ Όταν κυκλοφορούν έτσι την μπάλα Μου φαίνεται απίθανο να τους κόψω Εδώ ο Μάντνη, βλέπει τον Τζαούσι Ποιος έγινε τα πλάγια χάσουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ξανά. Τα φινέ, άμα δεν έχει καλό finishing, μάλλον δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Νομίζω πάλι δεν έβαλα αρκετή δύναμη. Ναι. Έχω χαραμίσει δύο corner. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει goal. Θα το κάνει όμως εδώ πέρα ο Πάνος. Εδώ σταθήκαμε τυχεροί. Δεν ξέρω πώ μπήκε αυτό το γκολ. Δεν κατάλαβα. Για να δω εδώ πέρα. Οκ. Okay. Θα το πάρω όπω και να έχει. Δεν με πειράζει καθόλου. Ισοφαρήσαμε. Κάναμε το 1-1. Ο πάνος είναι εξαιρετικός. Εδώ είμαστε μέσα στην περιοχή, και ο πάνω ξανά, πάνω που έλεγα ότι είναι εξαιρετικό, θα κάνει το 2-1. Θα κάνει το 2-1. Και θα μα δώσει προβάδισμα σε μια νίκη που, άμα καταφέρουμε να την πάρουμε, θα πάμε σίγουρα στη δεύτερη θέση. Εδώ είμαστε εκτεθειμένοι αρκετά, θα το πληρώσουμε. Δεν κατάλαβα πάλι τι έκανε ο goodies. Για άλλη μια φορά <σκυρίζει> Νομίζω, ναι Εκεί άμα δεν είχε βγει Δεν είχαμε φάει το γκολ Και για άλλη μια φορά μας κρεμαύτηκαν το φυλακάς μας <σκυρίζει> Δεν ξέρω, πείτε μου λίγο κάτι στα σχόλια Να αφήσω τον Γκουντή απ' έξω ή όχι Θέλω συνέχεια να του δίνω ευκαιρίε, αλλά συνεχίζει και μα κρεμάει. Εδώ είμαστε εκτεθειμένοι πολύ. Είμαστε πολύ εκτεθειμένοι. Και δυστυχώ το φάγαμε. Στο 81. Ανατροπή στην ανατροπή στην ανατροπή. Πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Εδώ ήρθε και το τέλο του αγώνα. Χάσαμε εντό έδραση από τη Wimbledon, από τη δεύτερη Wimbledon 2-3. Πολύ άσχημη ήταν. Προηγήθηκε στο σκορ, τη το γυρίσαμε, το κάναμε 2-1 και μα το ξαναγύρισε 2-3. Αυτή ήταν μα κόστησε. Μα έφερε κάτω στην πέμπτη θέση και ξέφυγε η Wimbledon με την Notch County. Έχουν πάει στου και τώρα στο εκτό έδρα ματ πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Άμα θέλουμε να μείνουμε σε τροχιά απευθεία ανόδου, α ελπίσουμε αυτό το μάτς να πάει καλύτερα από το προηγούμενο. Πολύ ωραία. Πάσα στον Εμμανουηλίδη. Έχει χώρο. Θα δώσει το Μάντνεϊ. Θα κλείσει προ τα μέσα. Θα χάσει την ευκαιρία. Και ο Μανουιλίδη σε άδειο τέρμα, σε κοινή αιστεία, θα ανοίξει το σκορ σε ένα. Θα το ξαναπώ πάλι, πολύ σημαντικό γκολ. Κάθε επόμενο μάτι γίνεται και πιο σημαντικό. Εδώ όμω παίζουμε με την πρώτη Notch County. Εδώ υπάρχει κενό, έκαναν λάθο. Ο Μάντινι θα φύγει. Θα χάσει τεράστια ευκαιρία. έκανα βλακία γιατί πήγα να κάνω φινέ στην κλειστή γωνία. Νόμιζα ότι έπαιζα ultimate team. Τσαούσι φεύγει από τα αριστερά Και αυτή τη φορά θα τελειώσει τη φάση Και θα μας δώσει πολύ σημαντικό προβάδισμα 0-2 Έμαθα από τα λάθη μου Νομίζω φινές δεν είναι πολύ καλή ιδέα να κάνεις Όταν έχεις παίχτες με τόσο χαμηλά stats Υπάρχει τεράστιο κενό Και δυστυχώς το φάγαμε Υπήρχε τεράστιο κενό Το οποίο πάλι δεν ξέρω πως δημιουργήθηκε Δεν ξέρω τι έκανε ο Σακαλάκης, δεν ξέρω τι έκανε ο Κουρτίδης Και δεν νομίζω πως να μπορούσε να κάνει πολλά ο, ο goodies. Τον επικίνδυνα πολύ. Φτυχώ ο Γκουντή το έβγαλε αυτό. Φτυχώς. Και τώρα έχουμε και την ευκαιρία μα. Και θα την πάρουμε. Δεν ήθελα να κάνω αυτό ακριβώ. Αλλά κάνουμε το 1-3 στο 94. Με τον Παπαδόπουλο που και αυτό μόλι είχε μπει αλλαγή πριν λίγο. Από ωραία προσπάθεια του Εμμανουηλίδη. Και θα πάρουμε του εκτό έδρα 3 βαθμού με την πρωτοπόρο του πρωτοαθλήματο. Και θα κλείσουμε εξαιρετικά το επεισόδιο. Σε 3 μάτ πρωταθλήματο 6 βαθμού. Χάσαμε από τη Wimbledon στο δεύτερο μάτ. Δυστυχώ, με ανατροπή. Η νίκη αυτή μα έφερε στου 26 βαθμού. Στην τέταρτη θέση. Και σε απόσταση 2 βαθμών. Από τις πρώτες τρεις Καθόλου άσχημα θα πω Αυτά τα τρία μάτς που παίξαμε Μία εκτός έδρας νίκη με την πρωτοπόρο Του πρωτοαθλήματος Μία εμφατική νίκη 0-7 Εκτός έδρας Με τη Forest Green Και δυστυχώς είχαμε και το... Και την 8 από του Wimbledon εντός έδρας Ποια δεν πειράζει Είναι της μες στο πρόγραμμα Πόσο μάλλον από τις πολύ καλές ομάδες Αυτά για σήμερα Ελπίζω να ήταν αρκετά ωραίο το επεισόδιο και να σας άρεσε Ξαναλέω, αφήστε ένα like στο βίντεο, θα βοηθήσει πάρα πολύ, Να απλά ένα κλικ Όπως και ένα subscribe για να δείτε τα επόμενα βίντεο Και τα λέμε στο επόμενο